Περίπου πρωί 20 ημερών είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια συλλογής υλικού, κυρίως τρόφιμα, ρουχισμός και φάρμακα, προκειμένου μέσα από τον Ερυθρό Σταυρό να μεταφερθούν στους ανθρώπους, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη χώρα μας. Πρέπει όλοι να τους συμπαρασταθούμε, να τους δείξουμε την ανθρωπιά μας και την αλληλεγγύη μας. Όπως είχα πει και στην αρχή αυτής της προσπάθειας, είναι μια προσπάθεια κοινή όλων των φορέων του νομού, υπό την εποπτεία της αντιπεριφέρειας, Μεσσηνίας και κυρίως της κυρίας Αλιφέρη. Είναι μια προσπάθεια που συμμετέχουν όλοι οι φορείς, εκτός από την Εκκλησία, τον Δικηγορικό Σύλλογο, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες, κάθε έναν ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος σε αυτό το πρόβλημα. Με την ευκαιρία αυτή εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Είναι ένα κάλεσμα που δεν σταματά, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη συλλογή των πρώτων ειδών ανάγκης, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που ως μειόφιλε βρέθηκαν στη χώρα μας ως πρόσφυγες ή ως μετανάστες, θα πρέπει να ζήσουν στα πλαίσια της αξιοπρέπειας και της συναλληλίας μας. Είναι μαζί μας η κυρία Περιφερειάρχης, η οποία θα σας πει τις λεπτομέρειες για το τι αφορά αυτή η πρώτη δόση βοήθειας, και οι άλλοι εκπρόσωποι των φορέων, στους οποίους επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως έχουμε πει, πριν από μερικές μέρες ξεκίνησε αυτή η οργανωμένη προσπάθεια σε επίπεδο ενότητας Μεσσηνίας. Ο στόχος, όπως βλέπετε κι εσείς, έχει επιτευχθεί σε πρώτη φάση. Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που βρήκαμε από όλους τους πολίτες, αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα σε όλους τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία προκειμένου να γίνει αυτή η συγκέντρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας.